Καλά. Και να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο και να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρονιά πολλά σε όλους. Καλές επιτυχίες και σε εσάς. Μπορεί να έχει πολύ χιόνι στην Ήπειρο και στη Ρεμενά εκεί, αλλά νομίζω το τοπίο καθάρισε. Λέγαμε από το πρωί με τον Γιάννη, βγήκε ένας ήλιος στα πολιτικά. Έβγαλε τα χιονιστικά, τα πολιτικά χιονιστικά ο Πρωθυπουργός. Καθάρισε, θεωρείτε. Νομίζω, κύριε Σαρδάκο, από τη μία πλευρά, κοιτάξτε, όχι, είναι καθαρά τα διλήμματα. Και ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή υπάρχουν διλήμματα. Και σε αυτά απάντησε με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, χθες το βράδυ. Καλείται να απαντήσει η αντιπολίτευση και θα απαντήσει και ο λαός. Ναι, μας κάνει όμως εντύπωση. Πρέπει να απαντήσει ποιος καμένος. Προφανέστατα. Είναι κυβερνητικός εταίρος, είπα. Θα απαντήσει αυτό η κυβέρνηση. Η σχέση με τον κύριο Καμένο έχει διαραγεί. Και σας ρωτάω γιατί. Ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα ισχυρό δίλημα που απευθύνεται όχι τόσο στην αντιπολίτευση, αλλά στον κυβερνητικό εταίρο. Μέχρι χθες και μέχρι σήμερα κιόλας ψηφίζουν τα νομοσχέδια. Ναι, κοιτάξτε, αυτό τώρα την τελευταία φράση σας επιτρέψτε να αξιοποιήσω λίγο και να πω ότι έχουμε μια συνεργασία η οποία άντεξε μέσα στον χρόνο πολύ περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις ενδεχομένως δικών μας τελεχών. Γιατί, να μην το κρύβουμε, όταν ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία, βεβαίως υπήρχαν ερωτηματικά. Ήταν δύο χώροι οι οποίοι είχαν διαφορετική προέλευση. Είχαμε μια άψογη συνεργασία. Η συνεργασία αυτή δεν εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ να νομοθετήσει τις πρωτοβουλίες τις οποίες ήθελε να νομοθετήσει και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο γνωρίζαμε ότι θα έρθει. Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως ξεκάθαρος και στη συνάντηση η οποία θα επισυμβεί νομίζω το τοπίο θα ξεκαθαρίσει συνολικά. Κρατάμε αυτό που έχει πει ο Πάνος ο Καμένος στο επεισοδιακό εκείνο Υπουργικό Συμβούλιο που είχαμε την αποχώρηση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά. Πάντως, οι σχέσεις τους δεν φαίνεται ότι... να είναι όπως ήταν παλιά. Ακούστε, σας διαβεβαιώ ότι έχουν απολύτως καθαρή, ειλικρινή και πολύ καλή ανθρώπινη και φιλική σχέση οι δυο τους. Εσείς κρατάτε αυτό... ότι δεν θα ρίξει την κυβέρνηση αυτό που κατάλαβε. Κρατάμε αυτή του τη δήλωση. Βεβαίως θα. Καταψηφίζοντας τις ΦΕΣΠΕΣ, στηρίζουν την κυβέρνηση. Γι' αυτό ήμασταν βέβαιοι από την αρχή. Ήταν ξεκάθαρος και ο Πάνος ο Καμένος και είναι ξεκάθαρος από νομίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε σχέση με τη θέση του για το Μακεδονικό. Έχουμε τη συνάντηση μπροστά μας. Νομίζω είναι ανοιχτά τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι και ο καθένας καλείται να κάνει τις επιλογές του. Κάνει εντύπωση. Πολύ καλή, φιλική, ξεκάθαρη θέση. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει ο κυβερνητικός του εταίρος. Τι θα κάνει, αν θα στηρίξει όχι την κυβέρνηση. Πώς είναι ξεκάθαρη αυτή η σχέση. Είναι πάρα πολύ καθαρή. Είναι απολύτως προφανές το τι πιστεύει ο καθένας για τη συμφωνία των Πρεσπών και η ανεξάρτητη Έλληνα. Και η ανεξάρτητη Έλληνα, σας λέμε, στα πλαίσια αυτής της καθαρής σχέσης, κρατάμε τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει στο Υπουργικό. Από εκεί και πέρα, έχουμε τη συνάντηση αύριο, θα δούμε τι θα γίνει. Ξέρω ότι είχατε χειριστεί στο παρελθόν μια άλλη κρίση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ με τον κύριο Μουζάλα τότε που πάλι ο κύριος Καμένος και πει ότι θέλει να φύγει και λοιπά και είχατε παρέμβει τότε εσείς. Άρα δύναμαι να πιστεύω ότι ξέρετε καλά τον Πάνο Καμένο. Και ρωτώ, η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι ο Πάνος Καμένος θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση καταψηφίζοντας τις ΦΕΣΠΕΣ ή... Τον Πάνο τον Καμένο τον γνωρίζω, αλλά είμαι ο πλέον αναρμόδιος για να προδικάσω τη δική του σαν στάση. Σαν εκτίμηση ρωτά. Δεν θα το κάνω αυτό. Να με συγχωρέσετε. Καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον απολύτως και την υποχρέωση τη δική σας να διατυπώσετε το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι είναι αρμόδιος αυτός και τα στελέχη του να διατυπώσουν τη θέση και την πράξη των ανεξαρτητών. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι σύμφωνα με τη δική του την εκτίμηση, 151 υπάρχουν. Ναι. Και για τις ΠΡΕΣΠΕΣ και για την πλειοψηφία. Να διακινδυνεύσω να σας ρωτήσω ποιους υπολογίζετε. Όχι, δεν θα μπούμε τώρα σε ονοματολογία, αλλά νομίζω ότι αν κάποιος κάνει λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και δει και τις σαφείς, αλλά και τις λιγότερο σαφείς δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών, βουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα, αντιλαμβάνεται ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ζει την διάψευση νούμερο 200 τόσο ξέρω εγώ. Η Νέα Δημοκρατία πόνταρε να πέσουμε από αυτή την ιστορία. Είναι προφανέστατο ότι αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί. Δηλαδή υπολογίζεται σε κάποιους βουλευτές των ΑΝΕΛ, να σας πούμε τις πληροφορίες που υπάρχουν, και σε κάποιους βουλευτές από το ποτάμι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το πώς λειτουργούν τα πράγματα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Ναι. Εάν υπάρξει πρόβλημα με την πλειοψηφία, εμείς θα αναζητήσουμε πλειοψηφία στη Βουλή. Το τι ακριβώς θα γίνει, έχουμε διαβάσει χίλια ρεπορτάζ. Κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι αλλάζεται παρτενέρ στον αέρα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο κ. Καμένος άρει την εμπιστοσύνη του, ξαφνικά θα βρείτε 5-6
ανεξάρτητους ή από άλλα κόμματα και θα κάνετε μια νέα πλειοψηφία. Αυτό πολιτικά είναι ορθό. Είναι πολιτικά ορθό και συνταγματικά επιβεβλημένο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Δηλαδή, αντιπολίτευση ότι η εντολή που πήρατε είναι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, λίγο ΑΝΕΛ. Επιτρέψτε μου. Λίγο ποτάμι. Ο λαός εκλέγει βουλή. Και η βουλή ή δίνει ή δεν δίνει εμπιστοσύνη σε αυτόν που παίρνει την εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η Βουλή λοιπόν έχει πλειοψηφία και για τις πρέσπες και για τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου μέχρι, την ίδια απαραίτητα. Μέχρι το τέλος της τετραετίας. Όχι την ίδια απαραίτητα. Δηλαδή το ποτάμι έλεγα, θα στηρίξει τις πρέσπες. Προσέξτε να δείτε όμως. Θα σας έλεγα, εγώ θα ήθελα να το αντιστρέψω, κύριε Σαραντάκο. Αυτό το ακούω ως κριτική. Εμείς το διαβάζουμε ως μία δυνατότητα. Ως μία δυνατότητα δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα μάλλον διαμόρφωσης πλειοψηφιών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Γιατί είναι κακό αυτό? Αυτό θα σας έλεγα αποσυμφορίζει λίγο και την πολιτική αντιπαράθεση. Θέλω να πει ότι δεν έχετε ένα κοινό πρόγραμμα με αυτούς. Δεν σας ενώνει το κοινό πρόγραμμα. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι το πρόγραμμα το κυβερνητικό είναι απολύτως σαφές και για τους μήνες που μένουν μέχρι την πρώτη μας τετραετία. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή. Είναι απολύτως καθαρό. Έχουμε τις 120 δόσεις, έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, έχουμε το ξεδίπλωμα των οικογενειακών επιδομάτων, έχουμε μία σειρά από αλλαγές στη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, με την Εκκλησία, με την Εκκλησία βεβαίως. Συνταγματική αναθεώρηση. Είπα συνταγματική αναθεώρηση και θυμήθηκα ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε στάση και για το άρθρο 86. Εχθές η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν χρειάζεται αλλαγή. Μάλιστα. Και ότι πρέπει να καταργηθεί, λέει, και η εισαγγελία διαφθοράς. Εν πάση περιπτώσει, διαμορφώνεται λοιπόν ένα τοπίο στο οποίο ασφαλώς και δεν πρέπει οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να μην τοποθετηθούν πάνω στα κρίσιμα διλήμματα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι αν δεν πάρω τους 151, αν δεν βρω τους 151, σε ενευθέτω χρόνο θα πάω σε εκλογές. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, Μάρτιο, Μάιο. Σημαίνει ότι θα δρομολογήσουμε κάποιες απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να μην μείνει η κοινωνία απροστάτευτη και βεβαίως θα προχωρήσουμε με τα προβλεπόμενα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός εχθές έδωσε. Όχι, ναι, το χρόνο έδωσε, πείτε ξέρετε, μας όμως. Και, δηλαδή, επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει, ξέρετε. Το χρόνο θα τον δούμε. Αλλά θα σας έλεγα. Πάντως πάνω από το Μάιο δεν μπορείτε να πάτε. Θα ήταν πολύ παραγωγικό, δεν κατάλαβα τι εννοείται. Γιατί ενευθέτω το χρόνο Οκτώβριος δεν υπάρχει. Εννοείται αν απολεστεί η πλειοψηφία. Ναι, αν δεν υπάρχει πλειοψηφία. Εντάξει, αν δεν υπάρχει πλειοψηφία, νομίζω ότι ο Μάιος είναι ένα όριο. Τα σενάριο να ψηφίσει ο κ. Καμένος την εμπιστοσύνη και να μην ψηφίσει τις πρέσπες. Ξαναρωτώ, είναι και επίσης πολιτικά ορθό. Δηλαδή, ο εταίρος σας διαφωνεί με μια στρατηγική κορυφαία επιλογή. Δεν είναι ένα μικρό νομοσχέδιο, συμφωνείτε σε αυτό μαζί μου. Θα συνεχίσετε να κυβερνάτε με τον κύριο Καμένο, ενώ έχει καταψηφίσει μια στρατηγική επιλογή, την οποία άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες, προς τιμήν του. Πήγε κόντρα σε αρκετούς από τους συμπολίτες μας και την υπερασπίστηκε. Ότι είναι σωστή η πρέσπες. Ναι, ναι. Θα συνεχίσετε να κυβερνάτε με τον εταίρο σας, ο οποίος έχει καταψηφίσει στρατηγική σας επιλογή. Με αυτή τη λογική και αν αντιστρέψουμε το επιχείρημά σας, κύριε Σαραντάκο, θα έπρεπε όσοι υπερψηφίζουν τις πρέσπες να μπουν και στην κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι το μόνο καθοριστικό των κυβερνητικών συμμαχιών οι πρέσπες. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Στρατηγικό για τη χώρα βεβαίως. Δεν είναι το μόνο. Είναι απολύτως σαφές. Δηλαδή, με τον Πάνο τον Καμένο συνεργαστήκαμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Με τον Πάνο Καμένο έχουμε συνεργαστεί και έχουμε βάλει την οικονομία σε μια πορεία σταθεροποίησης και έχουν δημιουργηθεί 381.000 θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πλέγμα πολιτικών. Προφανώς εδώ υπάρχει μια διαφωνία. Παρασκευή κοντή γιορτή. Έτσι. Και μετά, νομίζω, η επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Σωστά. Να σταθούμε λίγο σε αυτά που θα γίνουν σε περίπτωση που αποχωρήσει ο κύριος Καμένος. Γιατί είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί ένα σχηματισμός? Κοιτάξτε να δείτε. Εξαρτάται από το τι απόφαση θα πάρουν οι ανεξαρτητοί Έλληνες σε αυτή τη φάση. Ο μόνος αρμόδιος για τη διαμόρφωση του κυβερνητικού σχήματος είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι τις αποφάσεις αυτές, όποτε προκύπτει ανάγκη, τις παίρνει με κριτήρια τα οποία εγγυώνται και τη συνέχεια και την ανανέωση και τη διεύρυνση. Αν αποχωρήσει, ας πούμε, ο κ. Καμένος, κάποιος πρέπει να πάει στη θέση του. Αυτό είναι αυτονόητο. Αποχωρήσει ο κ. Μαυραγάνης, κάποιος πρέπει. Εάν υπάρχουν στελέχη των ΑΝΕΛ που θέλουν να μείνουν στην κυβέρνηση. Πρέπει να μείνουν στην κυβέρνηση αυτά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι επειδή ακριβώς έχουμε την εκκρεμότητα της συνάντησης των δύο, να μην σχολιάσω πάνω σε αυτή την ερώτηση τίποτα, αλλά θα επαναλάβω ότι όποτε έχει παραστεί ανάγκη, ο Πρωθυπουργός αυτές τις αποφάσεις τις έχει λάβει με τρόπο τέτοιο που εγγυάται και τη συνέχεια και την ανανέωση και τη διεύρυνση της στήριξης του άξονα της κυβερνητικής πολιτικής. Διεύρυνση και με άλλα πρόσωπα εννοείται πέραν του
κομματικού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Μα αυτό είναι ένας διαρκής στόχος δικός μας, κύριε Σαραντάκο. Δηλαδή, να πείθουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους ότι αυτές οι πολιτικές προτεραιότητες, τις οποίες εμείς έχουμε δρομολογήσει, πρέπει να τις στηρίξει ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων. Ναι. Καταλαβαίνω ότι ακούγοντας και τον κύριο Τασουνίδη πριν από λίγο, τον εκπρόσωπο του τον ΑΝΕΛ, ότι υπήρχε μια ενόχληση σχετικά με μια φιλολογία. Ότι κάποιοι από τους βουλευτές των ΑΝΕΛ που είναι διάκυνται πιο θετικά απέναντι στην κυβέρνηση, και λέω και όνομα όπως ο κ. Παξτόπουλος, φοβούνται στους ΑΝΕΛ ότι μπορεί να τους δουν κάποια στιγμή στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είχε δηλητηριάσει το κλίμα στις σχέσεις. Ο Θανάσης ο Παπαχριστόπουλος έχει κρυστάλλινη θέση από την αρχή που ξεκίνησε να συζητιέται το θέμα. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει μπει. Αυτό είπα και το όνομά του. Μπράβο. Δεν έχει μπει λοιπόν ούτε ο Παπαχριστόπουλος ούτε κανένας άλλος σε μια λογική δούνε και λαβίν με άλλο κόμμα κυβερνητικό, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Οι άνθρωποι έχουν μια γνώμη, την εκφράζουν. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα εσωκομματικό των ΑΝΕΛ, στο οποίο είναι και λίγο άκομψο εγώ να αρχίζω να τοποθετούμε. Σε αυτή την κατηγορία που αρχίζει και ακούγεται, θα σε έλεγα και από την πλευρά ορισμένων από τους ΑΝΕΛ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ιστορία αυτή της προσέγγισης με άλλους βουλευτές αγγίζει και τα όρια για ορισμένους ανεξάρτητους της αποστασίας. Και ότι εσείς, ας πούμε, παίρνετε διάφορους οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν, ρε παιδί μου, και αποστάτες από κάποιους. Νομίζω ότι τους προσάψουν αυτή την κατηγορία. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει δείγματα εξαγοράς, πολιτικής εξαγοράς, μην παρεξηγηθώ, το τελευταίο διάστημα, με την έννοια ότι έχουμε δει ανθρώπους να αλλάζουν θέση στον αέρα για κορυφαία ζητήματα και να εντάσσονται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να παίρνουν και μια υπόσχεση για τα ψηφοδέλτια. Εμείς τέτοια πράγματα δεν κάνουμε. Εμείς έχουμε από το ποτάμι οι βουλευτές που πήραν. Ναι, βεβαίως, και είχαμε και μια ανακοίνωση του ποταμιού εχθές. Υπήρξε και μια δημόσια αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία επί τούτου. Λοιπόν, εμείς τέτοια πράγματα δεν κάνουμε. Εμείς καθαρά λέμε τη θέση μας. Και επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, για να μην μας θεωρήσει και κανείς αφελής, η προσπάθεια η δική μας να διευρύνουμε το τόξο των δυνάμεων που στηρίζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές προτεραιότητές μας και την κυβερνητική πολιτική είναι αυτονόητη και διαρκής. Και θα σας έλεγα τον τελευταίο καιρό και ακόμα πιο επίμονη. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ όπου λένε ότι με τους ΑΝΕΛ τελειώσαμε. Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, το συμβόλαιο που είχαμε μαζί εκπληρώθηκε, τελείωσε. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο με τον κύριο Καμένο και τους ΑΝΕΛ. Αυτό το ακούτε, το συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση ή έχουμε δρόμο ακόμα? Το συμβόλαιο με τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι τετραετές και λήγει το Σεπτέμβριο του 19, εκεί κατά τις 17-20 Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι και ακριβώς τις ημερομηνίες. Ναι. Άρα αυτή είναι η δική μας πρόθεση και αυτή είναι η δική μας στόχευση. Είμαστε ενώπιον των εξελίξεων, περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως καταλαβαίνω ότι τον κύριο Καμένο είσαστε μια στο χάιδεμα και μια στην απόσταση. Όχι, δεν υπάρχει απόσταση. Υπάρχουν καθαρές κουβέντες. Ο Πρωθυπουργός έκανε καθαρή τη θέση του από εχθές και νομίζω ότι η έντιμη συνεργασία και η φιλία, η ειλικρινής, η ανθρώπινη, αν θέλετε, εδράζεται ακριβώς στις καθαρές κουβέντες. Δεν έχει και μεταξύ τους, ξέρετε, ακόμα και στις δύσκολες τιμές της διακυβέρνησης, δεν έχει υπάρξει υποκρισία. Έχουν υπάρξει διαφωνίες ανοιχτές, δυσκολίες υπαρκτές, αλλά υποκρισία δεν έχει υπάρξει και αυτό είναι παλιά κάτι. Παλιά τα λύνατε αυτά τα θέματα με ένα τηλέφωνο πάντως. Από ό,τι θυμάμαι. Ισχύει αυτό. Τώρα πια το τηλέφωνο δεν δουλεύει. Είναι όντως η πιο δύσκολη στιγμή της συγκυβέρνησης. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα και εγώ ενώπιον σας και ενώπιον των τηλεθεατών να το αρνούμε. Να σας πω, εσείς θα είστε υποψήφιος. Σε ποια περιφέρεια θέλω να πω. Θα τα δούμε. Γιατί έχουμε και εκλογές. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ είμαι και Σαριανιώτης γέννηματα. Άρα και Σαριανιώτης είναι βόρειος τομέας. Όχι, νότιο. Νότιο τομέας. Εκεί να σας έχουμε. Θα τα δούμε. Αυτά στην ώρα τους. Μάλιστα. Υπουργέ, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ήθελα μόνο, αν μου επιτρέψετε, να πω ότι αυτά τα κέρια διλήμματα στα οποία βρισκόμαστε ενώπιον αυτές τις μέρες καλούν και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαχειριστεί τις τύχες της χώρας να τοποθετηθούν. Δεν μπορεί να σιωπά ούτε ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός και το διαχειρίστηκε το θέμα και θυμήθηκε προχθές να μας πει ότι πρέπει να ξαναμπούμε στα μνημόνια, ούτε ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Εξαιρείται έναν από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, και ο κύριος Καραμαλής πρέπει να. Ναι. Κανέναν δεν ξέρω. Ναι. Και ο κύριος Καραμαλής πρέπει να τοποθετηθεί. Θεωρώ ότι έχει, ας πούμε, μισοτοποθετηθεί με την στάση του, αλλά μία πιο ξεκάθαρη απάντηση νομίζω θα διευκόλυνε. Ο κύριος Καραμαλής είναι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι λίγο έχουν μιλήσει. Ναι. Δηλαδή, διλήμματα υπάρχουν πάντα στην πολιτική και αυτό τον καιρό είναι πολύ έντονα. Η κυβέρνηση, σας είπα, τα απάντησε.
καλύτερα να τα απαντήσει και η αντιπολίτευση, θα κληθεί να απαντήσει και ο λαός. Εάν θα συνεχίσει να βαδίζει τον δρόμο της ελπίδας και της δίκαιης ανάπτυξης ή της καταστροφής και του ολέθρου και της επιστροφής στην κατάσταση που μας χρεοκόπησε. Αυτό είναι και το δείγμα των εκλογών, από ό,τι καταλαβαίνω το τελευταίο. Υπουργέ, όποτε γίνουν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Το Open είναι ένα ανοιχτό κανάλι και με πολύ χαρά. Τώρα που πάμε και μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο, να έρθετε και όποιο πρωί βολεύει το πρόγραμμά σας να τα ξαναπούμε. Ασφαλώς και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτά με τίποτα και δεσμεύομαι από τώρα να είμαι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.